Αύριο Παρασκευή πραγματοποιείται σε κεντρικό ξενοδοχείο του Ηρακλείου το Crete Family Business Forum υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου και του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης. Περισσότερα για αυτό το συνέδριο από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων στη Βιομηχανική αλλά και Υπεύθυνη Εξωστρέφεια, στην κυρία Τζίνα Τσαντρίζου. Καλημέρα σας, πώς είστε? Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη. Πάρα πολύ καλά. Χαίρομαι. Λοιπόν, να δούμε αυτό το συνέδριο. Τι περιλαμβάνει και για ποιο λόγο γίνεται, κυρία Τσαντρίζου? Ποιος είναι ο σκοπός του? Η Clon Conference and Communication για πρώτη φορά διοργανώνει σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου. Ναι. Μία υπόσχεση που έχουμε δώσει ως ΔΣ του ΣΕΦΗ, ναι, να αγκαλιάζουμε συνέδρια αξιόλογα που έρχονται στην Κρήτη και να συνεργαζόμαστε για την προώθησή τους. Το εν λόγω συνέδριο αποτελεί ένα σημείο συνάντησης και δημιουργικού διαλόγου μεταξύ επιχειρήσεων και ιδιωτών επενδυτών που δραστηριοποιούνται τόσο στη βιομηχανία όσο και στον τουρισμό και την παροχή υπηρεσιών. Ναι. Είναι ένας στόχος να αναδειχθεί η επιχειρηματικότητα στην Κρήτη, καθώς και το νησί μας αποτελεί ένα επενδυτικό προορισμό υψηλής βαρύτητας και ενδιαφέροντος που μας ικανοποιεί στο μέγιστο. Mm-hmm. Δεν μπορούσαμε λοιπόν να λείπουμε από ένα τέτοιο συνέδριο, να συμμετέχουμε με αξιόλογους ομιλητές τόσο από την Αθήνα όσο και από την Κρήτη, και με ικανοποιητική συμμετοχή και από γυναίκες επιχειρηματίες και στελέχη μεγάλων αξιόλογων εταιριών. Με τις εργασίες του μπορεί να τις παρακολουθήσει όποιος μπορεί και το επιθυμεί, έχει το χρόνο, κυρία Τσαντρίζου? Σωστά, είναι αύριο λοιπόν το συνέδριο, 31 Μαρτίου, στο ξενοδοχείο Αντλαντής. Ξεκινάει από τις 10 το πρωί. Υπάρχουν διάφορες θεματικές ενότητες, τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα με τις ψηφιακές λύσεις, ψηφιακό μετασχηματισμό, η προετοιμασία της επόμενης γενιάς, το οποίο θα είναι και η δική μου η ομιλία. Θα αναφερθώ στην επόμενη γενιά και τις προκλήσεις που αυτή αντιμετωπίζει με ένα τίτλο «Νέων διάλογοι διαμορφώνοντας το αύριο σήμερα». Θα υπάρχουν ερωτοαπαντήσεις για τα προβλήματα του σύγχρονου επιχειρήν και ένα ιδιαίτερα ικανοποιητικό πάνελ πάλι με τους ομιλητές από εδώ από την Κρήτη. Νέων διάλογοι διαμορφώνοντας το αύριο και το σήμερα. Σταματάω πολύ λίγο και στη δική σας την ομιλία ή το θέμα που επιλέξατε να αναπτύξετε. Γιατί αυτή η επιλογή, κυρία Τσαντρίζου, όταν ναι μεν ευκαιρίες μπορεί να υπάρχουν ή κρίσεις να δίνουν και ευκαιρίες, αλλά από την άλλη το οικονομικό πεδίο δεν είναι και τόσο άνετο, θα έλεγε κάποιος, αυτή την ώρα? Συμφωνώ ότι μετά από μια περίοδο ανασύνταξης της οικονομίας οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν την πρόκληση της επανακίνησης. Mm-hmm. Με ένα περιβάλλον μετασχηματισμού της παγκόσμιας επιχειρηματικότητας. Σε ένα τέτοιο αβέβαιο λοιπόν περιβάλλον οι ηγέτες καλούνται να αναπτύξουν μια σειρά από χαρακτηριστικά και δεξιότητες, τα οποία όμως οφείλουμε να εμπνεύσουν και να κινητοποιήσουν το ανθρώπινο δυναμικό, πόσο μάλλον τις νέες γενιές. Πλέον η δέσμευσή μας και η επιχειρηματική κοινότητα στη βιωσιμότητα είναι ένας μονόδρομος και δεν είναι θέμα νομολογίας, αλλά συνιστά το καθήκον μας ως προς την κοινωνία. Mm-hmm. Οφείλουμε να κινητοποιούμε τις νέες γενιές. Θεωρώ ότι ο μόνος ασφαλής τρόπος για να προβλέψεις το μέλλον είναι να το διαμορφώσεις. Άρα όλοι μαζί πρέπει να συνιστέρουμε με ένα τέτοιο τρόπο ένα σύγχρονο κράτος και ιδιωτική πρωτοβουλία να επηρεάσει το συλλογικό καλό. Η γενιά τώρα των πρώτων ψηφιακών πολιτών, η νέα γενιά, είναι καινοτόμος και αυτοδύναμη. Τους στέλνουμε με τις προκλήσεις, με τις προσδοκίες και να βρίσκονται μέσα στο δικό μας το επίκεντρο. Να υπάρχει μια εκπαιδευτική επιτυχία και εκπαιδευτική διαδικασία. Άρα δεν θα μπορούσαμε να παραλείπουμε τις νέες γενιές, την επόμενη γενιά που είναι ένας σημαντικός κρίκος για την παραγωγή και την ανάπτυξη του αύριο. Πιστεύω στη νέα γενιά και τους θέλω κοντά μας. Νομίζω, κυρία Τσαντρίζου, ότι αυτό που λέτε μπορεί να στέλνει και το δικό του το μήνυμα. Και νομίζω ο τρόπος που αυτή την ώρα εκφράζεστε στέλνει ένα μήνυμα προς τους νέους ανθρώπους για την ενασχόλησή τους με το επιχειρήν. Όταν λέτε ότι ο μόνος ασφαλής τρόπος για να προβλέψεις το μέλλον είναι να το διαμορφώσεις. Και ερχόμαστε εδώ στις ευκαιρίες που γεννάει ακόμα και η κρίση.
Ευκαιρίες υπάρχουν πάντα και δεν θα το έλεγα ευκαιρίες, με μια σωστή επιλογή και αποφάσεις κέραιες, με την καθοδήγηση εταιριών που ήδη έχουν διαγράψει ιστορία, και αυτός είναι μέσα από αυτό το συνέδριο να φανούν, γιατί είναι family όπως λέμε forum. Να υπάρχει ένα όραμα, να υπάρχουν οι κώδικες διοντολογίες, η κοινωνική εταιρική υπευθυνότητα, έτσι ώστε να, το σύγχρονο επιχειρήν να μπορεί να επηρεάσει τους νέους ανθρώπους. Να υπάρχει η πρόκληση και η στήριξη σε αυτούς, χωρίς να παραβλέπω βέβαια συνεχώς και να λέω και για τη γυναικεία ισότιμη συμμετοχή σε όλη αυτή την ταυτότητα και τη δυναμική των νέων. Και εφόσον βέβαια υπάρχει αυτή η δυνατότητα, ούτως ή άλλως εσείς είσαστε οικονομολόγος, εσείς λέτε, βλέπετε διαφορετικά και διαβάζετε διαφορετικά τα νούμερα, εσείς είσαστε που παρακολουθείτε αυτά τα οποία γίνονται στην αγορά, και νομίζω ότι μας δίνετε με αυτή την κουβέντα τα φώτα σας. Πείτε μας τι ώρα ξεκινάτε το πρωί, είπαμε, αύριο. 10 η ώρα το πρωί ξεκινάμε με χαιρετισμό από τον κύριο Λεωνίδα, από τον κύριο Λεωνίδη Γρηγόρη, τον Διευθύνων Σύμβουλο, και ακολουθούμε μέχρι και αργά το απόγευμα το συνέδριο. Θα έχει μια συνεχή ροή από τους ομιλητές με πάνελ και με ομιλίες από δυνατές επιχειρήσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Τσαντρίζου, για τις πληροφορίες. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Και ελπίζω να ανταποκριθεί ο κόσμος και να το αγκαλιάσει το συνέδριο. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.